Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κατάσταση στο μέτωπο της δημόσιας υγείας είναι κρίσιμη. Για τα καθημερινά αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού μη δείχνεται αλλού, κύριοι της κυβέρνησης, γιατί όλα δείχνουν ότι εσείς έχετε την πρώτη, τη μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί στο όνομα των αντοχών της οικονομίας, δηλαδή των απαιτήσεων του κεφαλαίου, τα μέτρα προστασίας πάνε περίπατο. Δείτε, κάθε μέρα δεκάδες χώροι δουλειάς, εργοστάσια, επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα εξελίσσονται σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Και αφήστε αυτά που ξέρετε να ρίχνετε όπως πάντα την ευθύνη στο λαό και την νεολαία. Μάλιστα, υπουργοί σας είχαν το θράσος να συσχετίσουν τα αυξημένα κρούσματα με τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Μόνο που τα ίδια τα στοιχεία σας διαψεύδουν. Στις 7 Οκτώβρη, τη μέρα δηλαδή της συγκέντρωσης, τα κρούσματα στην Αττική επί των συνολικών κρούσματων ήταν στο 47,7%, ενώ χθες ήταν 38%. Εκτός αν μας πείτε ότι οι πάνω από 20.000 που ήταν έξω από το εφετείο μετανάστευσαν στη Βόρειο Ελλάδα. Το μόνο που κάνατε είναι να γελιοποιήσετε. Σας το λέμε ξανά, πάρτε τώρα μέτρα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Κάντε τις απαραίτητες προσλήψεις. Εξασφαλίστε τις απαιτούμενες υποδομές. Πάρτε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, πριν είναι αργά. Κυρίες και κύριοι, όσο κι αν προσπαθείτε να πείσετε τους εργαζόμενους πως με το νέο πτωχευτικό κώδικα δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η αλήθεια είναι πιο απλή. Απλά προστατεύετε τα κεφάλαια των τραπεζών, υποχρεώνοντας τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά να καταβάλουν το μέγιστο δυνατό από τα πενιχρά εισοδήματά τους προκειμένου να εισπράξουν οι τράπεζες. Δεν πατάει πουθενά για πουθενά η άποψη που προβάλλεται, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, πως το σχέδιο νόμου σας δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο προβλέπει για όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση των δανείων τους τη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας τους, την εκποίησή της, δίνοντας φυσικά την επιλογή στις τράπεζες να αποκτήσουν ό,τι και αν θέλουν. Προβλέπει πως για 3 χρόνια θα δουλεύει κάποιος πρακτικά για την τράπεζα, κρατώντας για τον εαυτό του μόνο ένα ισχνό ποσό διαβίωσης και η τράπεζα θα εισπράττει αυτόματα όλο τον υπόλοιπο μισθό του. Ο μισθωτός μετατρέπεται στην πράξη σε δούλο της τράπεζας. Η περιουσία του ελέγχεται από την τράπεζα και για 3 χρόνια δουλεύει και ο μισθός πηγαίνει αυτόματα στην τράπεζα. Και στο τέλος αυτής της τριετίας δίνεται και την ευκαιρία στην τράπεζα να χαρακτηρίζει τον εργαζόμενο και ως κακοπροαίρατο και ως μη συνεργάσιμο για να του φορτώσει και νέα υπόλοιπα δανείων. Η πρόβλεψη που κάνετε είναι πραγματικά καινοτόμα για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Πρακτικά λέτε στους δανειολήπτες, η τράπεζα θα σου πάρει όλη την περιουσία, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, για 3 χρόνια θα δουλεύεις και ο μισθός σου θα πηγαίνει στην τράπεζα, εσύ θα κρατάς το ελάχιστο, ιδάλλως μπορεί να πας και φυλαγή. Και φυσικά, οι προβλέψεις σας δεν αφήνουν στο απειρόβλητο την πρώτη κατοικία, που κι αυτή εκποιείται για να τροφοδοτηθούν τα κέρδη των τραπεζών και οι επενδύσεις. Η πρόβλεψή σας για την 12ετή παραμονή κάποιων, όχι όλων, στα σπίτια τους ως ενοικιαστές είναι και προκλητική και απαράδεκτη. Κάνετε τους εργαζόμενους νικάριδες στα σπίτια τους, σε σπίτια για τα οποία έχουν ήδη πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ σε άλλα, σε όσα υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, θα τους βγάλετε έξω απευθείας, χαρακτηρίζοντάς τους ως μη ευαίσθητες ομάδες. Αυτή είναι η νόμιμη εντός εισαγωγικών βία του αστικού κράτους. Αυτό φέρνετε
και δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε κανέναν. Το πλαίσιο που φέρνετε είναι οργανικά ενταγμένο στο σύνολο βέβαια της πολιτικής σας. Πρώτα-πρώτα ισχυροποιεί τις τράπεζες που εισπράττουν το μέγιστο δυνατό, είτε από την εκποίηση της λαϊκής περιουσίας, είτε υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους να δουλεύουν για τις τράπεζες. Και αμβλύνει στο μέτρο του δυνατού το πρόβλημα των κόκκινων δανείων των τραπεζών, μάλιστα σε μια περίοδο που οι τράπεζες χρειάζονται την αποφυγή νέων κόκκινων δανείων για να καρποθούν τα διάφορα πακέτα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι επενδύσεις στον τουρισμό και στις αναπλάσεις στα κέντρα των πόλεων προχωρούν με ταχύτητα, αφού το τραπεζικό κεφάλαιο, οπλισμένο με τη νέα νομοθεσία, θα βγάλει στο σφυρί όλα τα αξιόλογα ακίνητα λαϊκών ανθρώπων, θα τα συγκεντρώσει και θα επιταχύνει τις σχετικές επενδύσεις. Οι εργαζόμενοι που χρωστάνε στην τράπεζα θα βρεθούν να χάνουν το χωράφι του παππού του στο χωριό, αν το θέλει κάποιος όμιλος για τουριστικές επενδύσεις, ή ένα σπίτι που έχουν σε κάποιο σημείο της πόλης που το κεφάλαιο θέλει να επενδύσει και να αναπλάσει. Δεν είναι καθόλου άσχετες οι ρυθμίσεις αυτές με τον περιβόητο μεγάλο περίπατο της Αθήνας. Για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι επενδύσεις στο κέντρο, θα αναγκάσετε χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες να πουλήσουν τις ιδιοκτησίες τους στα μεγάλα τουριστικά μονοπόλια. Παράλληλα, καλλιεργείτε στους εργαζόμενους την κουλτούρα που θέλετε, την περιβόητη κουλτούρα πληρωμών. Λέτε στον εργαζόμενο, φταίς, δανείστηκες και τώρα πρέπει να πληρώσεις με οποιοδήποτε τίμημα. Και το χάβουν βέβαια αυτό και μερικοί αφελείς, επειδή το λέτε εσείς και το επαναλαμβάνουν σαν παπαγάλοι. Το πλαίσιό σας είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται σήμερα το τραπεζικό κεφάλαιο. Οι επενδυτές για την επόμενη μέρα, για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους και μόνο. Και γι' αυτό το πλαίσιο που φέρνετε δεν είναι ως προς την κατεύθυνσή του οπωσδήποτε και κάτι το καινούριο. Ολοκληρώνεται το πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων, το οποίο ξετυλίγεται, εδώ που τα λέμε, εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Από τον νόμο Κατσέλη μέχρι το νομοσχέδιο που φέρνετε σήμερα, πρόκειται για την ίδια αντιδραστική κατεύθυνση αντιμετώπισης στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων, της μεταφοράς τους στις πλάτες των εργαζομένων, των επαγγελματιών. Απλώς, κάθε φορά τραβιέται και ένα ακόμα φιλοσικής. Βήμα-βήμα, κάθε κυβέρνηση, όπως και αν ονομάστηκε αυτή, μνημονιακή, μεταμνημονιακή, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, προωθεί όλο και πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις για να φορτώσει την κρίση στις πλάτες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό άλλωστε, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ακριβώς δική σας συμβολή η κουλτούρα πληρωμών και η υποχρέωση του λαού να πληρώσει το μέγιστο δυνατό. Στην πραγματικότητα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς φέρνετε σήμερα και την τριετή εργασία υπέρ της τράπεζας. Το πάτε παραπέρα δηλαδή. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στα χρόνια της διακυβέρνησης του έγιναν χιλιάδες τέτοιοι. Εσείς φέρνετε σήμερα ηλεκτρονικό υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Φέρνετε και τον ηλεκτρονικό χαφιέ που θα εξετάζει τη φερεγγιότητα όλων για να φακελώνει και να ξέρει το τραπεζικό κεφάλαιο πού να δώσει και από πού να πάρει. Η πατέντα για την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς της Νέας Δημοκρατίας δίνετε τη χαριστική βολή. Πατέντα του νόμου Κατσέλη είναι και ο υπολογισμός της συνολικής περιουσίας και η πρόβλεψη για εκποίησή της και στη συνέχεια όλου βέβαια του υπόλοιπου νομικού οπλοστάσιου. Εσείς απλά συστηματοποιείτε παραπέρα αυτή τη διαδικασία. Η ουσία της τομής που φέρνετε τελικά είναι απλή. Ισχυροποιείτε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τη μεγάλη ιδιοκτησία, καπιταλιστική ιδιοκτησία, σε βάρος κάθε δικαιώματος του λαού. Η αξιοπρέπεια, η κάλυψη των αναγκών του εργαζόμενου μισθωτού και επαγγελματία,
το δικαίωμα σε μια άνετη ζωή δεν αξίζουν μπροστά στο σιδερένιο νόμο σας της ιδιοκτησίας και μάλιστα της μεγάλης καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Γι' αυτό και στην ουσία στερείται το δικαίωμα του εργαζόμενου να κριθεί από τον δικαστή που μέχρι τώρα είχε τη δυνατότητα και συχνά αποφάσισε πως το χρέος προς την τράπεζα δεν κατησχύει των υπόλοιπων δικαιωμάτων του. Πρώτα, ξυλώσατε το πλαίσιο προστασίας για χρέη προς το κράτος χέρι-χέρι με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα προχωράτε και στα υπόλοιπα ιδιωτικά χρέη. Δεν μας προξενεί καμιά εντύπωση αυτό που κάνετε. Είναι ο πυρήνας της πολιτικής του κόμματός σας, όπως και κάθε άλλος θεαστικού κόμματος. Δηλαδή, πως το νομικό πλαίσιο πρέπει να υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη, την κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και πως τον τίνεται όλο αυτό, με την περιβόητη ατομική ευθύνη, πως την ελεύθερη αγορά, αν δανειστείς, χρωστάς. Λογικό, θα σκεφτεί κάποιος καλοπροαίρετος άνθρωπος. Τι συγκαλύπτεται όμως εσείς? Το γεγονός ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία δεν δανείστηκε για να κάνει επενδύσεις σε μεγαλεπίβολα επενδυτικά σχέδια, αν και εδώ που τα λέμε, οι πραγματικοί στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι όλοι αυτοί. Οι μεγαλομέτοχοι, οι εφοπλιστές, οι διοκτήτες μεγάλων ανώνυμων εταιριών που επιδοτούνται, εισπράττουν εκατοντάδες εκατομμύρια, είτε με επενδυτικά πακέτα, είτε με πραγματικά θαλασσοδάνεια, είτε κρύβονται πίσω από εταιρικά σχήματα και δεν πληρώνουν ποτέ, αλλά αυτούς δεν θέλετε, ούτε μπορείτε να τους κυνηγήσετε. Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού δανείστηκε για να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, αγοράζοντας σπίτια σε τιμές οι οποίες εκτινάσονταν συνεχώς. Δανείστηκαν επίσης αυτοί οι άνθρωποι για να ικανοποιήσουν επιτακτικές ανάγκες της ζωής τους, που δεν μπορούσαν να τις καλύψουν αλλιώς. Στη συνέχεια όμως, η ίδια η καπιταλιστική κρίση, η πολιτική διαχείρισή της υπέρ των ομίλων, τσάκισε μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους μικρούς επιχειρηματίες και οδήγησε στα περιβόητα κόκκινα δάνεια. Και το ερώτημα λοιπόν, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση? Μήπως φταίνε πάλι όσοι δανείστηκαν για να αγοράσουν ένα σπίτι όταν δεν μπορούσαν να το αγοράσουν με κανένα άλλο τρόπο? Και μάλιστα σε μια περίοδο που το ίδιο το σύστημα διαφήμιζε και έδινε σωριδών δάνεια. Όταν όλες οι κυβερνήσεις έκαναν λόγο για την ισχυρή Ελλάδα και λέγατε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν φταίνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τελικά η αιτία των κόκκινων δανείων βρίσκεται ακριβώς στην πολιτική όλων σας. Βρίσκεται σε αυτό το σύστημα που υπερχρέωσε λαϊκά στρώματα και τα υποχρέωσε το ίδιο το σύστημα να καταφύγουν στον τραπεζικό δανεισμό, σε όσους έδιναν δάνεια με το σωρό, σε όσους διαφήμιζαν πως τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Φταίνε άραγε τα λαϊκά στρώματα για τις συνεχείς καπιταλιστικές κρίσεις, για τις κρίσεις δηλαδή ενός συστήματος το οποίο εσείς και όλοι όσοι βρίσκεστε στην ίδια όχθη παρουσιάζετε σαν μονόδρομο στον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε? Και ένα χρόνο πριν λέγατε πως η αιτία της κρίσης ήταν τα διάφορα κακώς κείμενα μέχρι τότε της ελληνικής πραγματικότητας, την οποία εσείς δήθεν θα αλλάζατε. Αλλά πριν αλέκτορα φωνήσε, εκδηλώθηκε η νέα διεθνής οικονομική κρίση που απλώς επιταχύνθηκε και λόγω του κορονοϊού. Κυρίες και κύριοι, στην ίδια ομοιρία με τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, καταδικάζεται και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μάλιστα τη χρονική στιγμή που ένα μεγάλο τμήμα τους βλέπει τα χρέη του να εκτινάσονται, όπως δείχνουν όλες οι έρευνες. Κάνετε τα αδύνατα δυνατά για να εισπράξετε και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ μιας μικροεπιχείρησης. Γι' αυτό και στο νομοσχέδιο τις βαφτίζετε όλες, ανεξαρτήτως εισοδήματος και νομικής μορφής, πτωχευτικά ικανές, για να επιταχύνετε αυτές τις διαδικασίες, ρευστοποιώντας περιουσιακά στοιχεία
και δεσμεύοντας μέρος του ήδη τσακισμένου εισοδήματος των επαγγελματιών, αντικειμενικά εγκαινιάζεται νέο κύκλο, νέο φαύλο κύκλο διόγκωσης των χρεών τους. Ποιος από αυτούς τους μικροεπιχειρηματίες, αφού τους έχετε οδηγήσει στην καταστροφή και έχετε δεσμεύσει για χρόνια τα εισοδήματά τους, θα μπορέσει να κρατήσει την επιχείρησή του και να ζήσει την οικογένειά του? Αφού θέλετε να τους προστατέψετε, όπως λέτε, εξηγήστε μας τις fast track πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου που προβλέπονται για αυτές τις επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτές τις οποίες καταγγέλουν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αυτοαπασχολουμένων επιχειρηματιών ως ιδιαίτερα επαχθείς. Και από πάνω εμπέζεται τους επαγγελματίες λέγοντάς τους ότι διαμορφώνεται συμβουλευτικές δομές και μηχανισμούς έγκαιρης, λέει, προειδοποίησης για τα χρέη τους. Αν δεν το ξέρετε ήδη, να σας πούμε ότι το πρόβλημα των επαγγελματιών δεν είναι ότι έχουν άγνοια για την πορεία των επιχειρήσεών τους ή των ίδιων των χρεών τους. Τα ξέρουν πολύ καλά όλα αυτά. Το πρόβλημά τους ήταν και είναι οι πολιτικές που διογκώνουν αυτά τα χρέη, ειδικά σε συνθήκες κρίσης και με δεδομένη την κυριαρχία μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην πολύ αγαπημένη σας ελεύθερη αγορά. Ήταν η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και η επιβολή χαρατσιών, όπως το τέλος επιτιδεύματος, που διόγκωσαν τα χρέη τους στην προηγούμενη ακριβώς κρίση. Ήταν οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές που πολλές φορές μαζί με τη φορολογία ξεπερνούσαν ακόμα και το 50% του εισοδήματος. Ήταν η δική σας και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις που αυστηροποιήσατε το εισπρακτικό πλαίσιο ληξιπρόθεσμων οφειλών, που μεταφέρατε τα χρέη ατομικής ασφάλισης στο κέντρο εισπράξης οφειλών, που προχωρήσατε σε εκατοντάδες χιλιάδες δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισπράττοντας όλα τα ακαθάριστα έσοδά τους, ακόμα και για χρέη 500 ευρώ, οδηγώντας χιλιάδες από αυτούς σε αργό θάνατο. Αφήστε λοιπόν τα λόγια, αφήστε την κοροϊδία και πείτε μας. Οι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες στην εστίαση, στο εμπόριο, αλλού, που φυτοζωούν αυτή την περίοδο, με τους τζίρους τους μειωμένους ακόμα και άνω του 50%. Τι μοίρα τους περιμένει με το νέο αυτό πτωχευτικό κώδικα? Δυστυχώς, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που μεταθέσατε για κάποιους μήνες, χωρίς να τις μειώσετε ούτε κατά ένα ευρώ, θα προστεθούν σε αυτές που τρέχουν και θα φέρουν χιλιάδες επαγγελματίες μπροστά σε ένα γολγοθά απειλών, κατασχέσεων και πληστηριασμών. Ας μην κρυβόμαστε, αν πραγματικά θέλατε να περιορίσετε τα καθημερινά βάσανα των επαγγελματιών, θα υιοθετούσατε τα αιτήματα των μαζικών φορέων τους. Θα υιοθετούσατε τις προτάσεις που επανειλημμένα έχει καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή για την προστασία των οικονομικά πιο αδύνατων, όπως η επανένταξη αυτοαπασχολουμένων σε αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ ή και η οριστική διαγραφή των τόκων και του 30% των χρεών στην εφορία και τις τράπεζες. Αλλά βλέπετε, γι' αυτά μόνο λέτε ότι δεν αντέχει και η οικονομία. Γιατί πρώτο και κύριο μέλημά σας είναι ακριβώς η στήριξη με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ των μονοπωλίων και των διαφόρων ομίλων. Η στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων βγάζει μάτι στον πτωχευτικό σας κώδικα, όπου ανάμεσα στα άλλα προκλητικά προβλέπει ότι σε περίπτωση πτώχευσης επιχείρησης αυτοδίκαια λύνονται οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων. Δηλαδή, αυτόματα απολύονται μαζικά και πετιούνται στο δρόμο και μάλιστα χωρίς αποζημίωση. Η διάταξη είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους μεγάλους ομίλους, βέβαια, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα διάφορα κομπρεμί μεταξύ τους με επιχειρήσεις καθαρές, εντός εισαγωγικών, από εργαζομένους και από δικαιώματα.
Η διάταξη αυτή στο νέο πτωχευτικό κώδικα είναι συνέχεια των νόμων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που υλοποιώντας τα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου, φρόντισε να υποβαθμιστούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων και σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης να προηγηθούν αυτές των τραπεζών, με τους εργαζόμενους να μένουν χωρίς καμία προστασία. Η τροπολογία που κατέθεσε χτες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δίνει μια τέτοια ανάσα στους εργαζόμενους. Προβλέπει το αυτονόητο ότι θα πρέπει να προηγούνται οι εργατικές απαιτήσεις σε περίπτωση πτώχευσης ή πληστηριασμού επιχείρησης. Το σχέδιό σας είναι καινοτόμο και για ένα ακόμα λόγο. Για πρώτη φορά εισάγεται η λεγόμενη ιδιωτική πτώχευση των φυσικών προσώπων χωρίς εμπορική ιδιότητα. Με τη διάταξη αυτή εξισώνεται μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους, με επιχειρήσεις και εμπόρους. Αναγορεύεται τελικά το αμερικανικό «How much do you worth», το πώς αξίζεις δηλαδή, ως κριτήριο του κάθε εργαζόμενου, του κάθε λαϊκού νοικοκυριού, του κάθε λαϊκού ανθρώπου. Πρόκειται κυριολεκτικά για μια απαράδεκτη διάταξη. Φυσικά και αυτό δεν μας εκπλήσει, δεν κάνει κάτι άλλο παρά να ευθυγραμμίζει την ουσία της βαρβαρότητας αυτής της κοινωνίας με τον τύπο και τον νόμο της ταξικής βίας. Απλά αποκαλύπτει ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο του δικού σας αυτού καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Όλοι για εσάς είμαστε ένα αφημί, ένας αριθμός συνδεδεμένος με ένα ποσό, πόσο αξίζεις. Πρόκειται για συνέχιση και κλιμάκωση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης του ισχύοντος πτωχευτικού κώδικα, που έβαζε στο ίδιο τσουβάλι μεγάλες επιχειρήσεις και μονοπωλιακούς ομίλους από τη μια πλευρά και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες βιοτέχνες από την άλλη. Το ενιαίο πλέγμα των ρυθμίσεων για αυτούς δικαιολογείται στο όνομα της ελεύθερης αγοράς και υπηρετεί μόνο τους στόχους της ανταγωνιστικότητας, διευκολύνοντας την πραγματικότητα έτσι τη συγκέντρωση, τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων που καταστρέφονται. Ακόμα και με τη δική σας αντίληψη και ουσία του δικαίου, η ισότητα προϋποθέτει την όμοια μεταχείριση όμοιων καταστάσεων. Ενώ όμως η όμοια μεταχείριση ανώμοιων καταστάσεων ισοδυναμεί απλά με ανισότητα. Όταν η τράπεζα και ο άνεργος αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αυτό αποτελεί κραυγαλαία ανισότητα, κραυγαλαία αδικία. Δεν μπορεί και δεν πρόκειται να σταθεί όσα μάτια αν κουβαλήσετε για να κάμψετε αντιδράσεις, όσες φυλακές και αν γεμίσετε από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μην αντιδράτε λοιπόν όταν αποκαλύπτουμε ότι η τυπική ισότητα των δικών σας αστικών νόμων συσκοτίζει την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας μέσα σε αυτό το σύστημα, το οποίο σήμερα οδηγεί σε συνεχή αντιδραστικοποίηση συνολικά το δίκαιο, τη δικαιοσύνη, καταργώντας κάθε είδους προστατευτικό πλαίσιο που είχε απομείνει υπέρ των εργαζομένων και των αδύναμων, όπως λέτε κι εσείς, πολιτών. Δεν έχετε το δικαίωμα να κουνάτε το δάκτυλο σε εργαζόμενους, σε λαϊκά στρώματα, σε επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους. Εσείς και όλοι όσοι υπερασπίζεστε όλη αυτή την αδικία, που διαρκώς επαναλαμβάνετε ότι τηρείτε ως κόρη οφθαλμού τους νόμους αυτής της ανισότητας, εσείς ευθύνεστε για τα κόκκινα δάνεια. Ο δικός σας καπιταλιστικός δρόμος δημιούργησε και δημιουργεί συνεχώς οικονομικές καταστροφές, κρίσεις, δάνεια που δεν αποπληρώνονται, κεφάλαιο που απαξιώνεται, μεγάλες επιχειρήσεις που τρώνε τις μικρές, τους αυτοαπασχολούμενους, τα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι το περιεχόμενο του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα κόκκινα δάνεια και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μονά ζυγά για το κεφάλαιο, για τη μεγάλη καπιταλιστική ασυδοσία, την ιδιοκτησία τους. Μπορούν άραγε να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο τα κόκκινα δάνεια, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπόσχεται ένα μαγικό τρόπο
με τον οποίο θα κερδίζουν, λέει, και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και η καπιταλιστική ανάπτυξη σήμερα και οι τράπεζες. Ξέρει βέβαια ότι κοροϊδεύει και όσοι δεν το ξέρουν θα πρέπει να είναι πολύ αφελείς για να το πιστεύουν, αφού τα πράγματα είναι απλά και εδώ. Δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα και δυστυχώς πάντα κάποιος κατά ανάγκη θα χάσει. Δεν γίνεται να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, όλοι πλέον σε αυτόν τον τόπο, το ξέρουμε αυτό. Η κρίση οδήγησε σε απαξίωση κεφαλαίου και πρέπει κάποιος να την πληρώσει. Και αυτός είναι ο λαός, όπως πάντα. Αλλά και για την επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη για όσους την περιμένουν και μάλιστα πιο σύντομα από ό,τι γενικά προβλέπεται, σημαίνει πως το βάρος θα πέσει ξανά πάνω στις πλάτες των εργαζομένων. Λέτε πότε και καμιά αλήθεια ότι δεν μπορεί να υπάρξει καπιταλιστική ανάκαμψη, ανάκαμψη δηλαδή της κερδοφορίας του κεφαλαίου για να εξηγούμαστε, αν δεν τσακιστούν τα δικαιώματα και το εισόδημα του λαού. Όπως κάνετε και με αυτό το νομοσχέδιο. Όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που και επί των ημερών της δεν εμφανίστηκε η θαυματουργή λύση που να λύνει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων χωρίς να επιβαρύνεται κανένας. Εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας έχετε και το καρπούζι και το μαχαίρι. Ο δρόμος και το σχέδιο ανάπτυξης που έχετε οδηγεί μόνο σε συνεχείς κρίσεις που μετά τις φορτώνει στις πλάτες του λαού, αξιοποιώντας και το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίζεται και φυσικά τον κρατικό μηχανισμό που ενισχύεται. Η πολιτική η οποία για να υπηρετήσει τα κέρδη των τραπεζών και των επενδυτών και μέσα από τα κόκκινα δάνεια μετατρέπει το λαό δηλαδή σε ενοικιαστή στο σπίτι του, τον αναγκάζει να ξεπουλήσει την περιουσία του σε επενδυτές, τον αναγκάζει να δουλεύει για 3 χρόνια υπέρ των τραπεζών. Αυτή η πολιτική λοιπόν έχει ονοματεπώνυμο. Ονομάζεται καπιταλισμός, που όσο σαπίζεται αναγκάζεται να πετάξει όλο και περισσότερα φύλλα σικής. Δεν είναι μονόδρομος, λέμε εμείς. Υπάρχει και ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης που θα απαλλάξει την κοινωνία από την καπιταλιστική ιδιοκτησία και εκμετάλλευση, από την εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν έχει οικονομικές κρίσεις, πολέμους, δεν ξεσπιτώνει ανθρώπους για να πληρώσουν χρέη και να φτιαχτούν ξενοδοχεία. Υπάρχει η διέξοδος δηλαδή του σοσιαλισμού. Ως ΚΚΕ καλούμε σήμερα το λαό να βγάλει συμπεράσματα, να δει από την ίδια του την πείρα ποιος του λέει αλήθεια, ποιος ψέματα, να δει αν τελικά του παίρνει το σπίτι ο κομμουνισμός ή ο καπιταλισμός, δηλαδή οι ξενοδόχοι, οι τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Ένωση που την ευλογάται συνεχώς. Να δει πως είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με μνημόνια ή χωρίς μνημόνια, αυτή η πολιτική είναι ίδια και απαράλλακτη. Να δει πως μοναδική ρεαλιστική λύση για να καλύψει τις ανάγκες του είναι να παλέψει, να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική και σε όλες τις εκδοχές της. Σε αυτό το δρόμο καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε αυτοαπασχολούμενο, μικροεπιχειρηματία, επαγγελματία. Αυτό το δρόμο οργάνωσης της πάλης υπηρετεί και το πλαίσιο με τα αιτήματα άμεσης ανακούφισης του λαού και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που έχουμε καταθέσει επανειλημμένα και με τη μορφή σχεδίων νόμου που τα έχουν βέβαια απορρίψει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να πατήσουν την πεπονόφλουδα της δήθεν δεύτερης ευκαιρίας που τους λέτε, αλλά πρέπει να καταδικάσουν με κάθε τρόπο το παρόν νομοσχέδιο και τη συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Να πάρουν τη θέση τους σε έναν αγώνα που θα ενισχύει τη συμμαχία τους, την ενότητά τους για την ανατροπή αυτών των αντιδραστικών πολιτικών. Σας ευχαριστώ.